8 μήνες πριν οι Αμερικανοί πολίτες κληθούν στις κάλπες για να αναδείξουν τον επόμενο ένικο του Λευκού Οίκου, Ρεπουμπλικανικό και Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκονται σε αντιδιαμετρικά αντίθετη κατάσταση. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είναι βέβαιο πως θα είναι εκ νέου ο υποψήφιος του κόμματος, στους Δημοκρατικούς υπάρχει αβεβαιότητα. Η αποκαλούμενη Σούπερ Τρίτη μοιάζει να είναι η ευκαιρία για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ο μεγαλύτερος αριθμός εκλεκτόρων και μελών του Δημοκρατικού Κόμματος καλείται ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 14 πολιτείες αλλά και το εξωτερικό να διαμορφώσει την κυρίαρχη τάση και τελικά να κρίνει σε σημαντικό βαθμό ποιος θα αναμετρηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στο Δημοκρατικό Κόμμα οι συσχετισμοί διαμορφώνονται από τους εκλέκτορες. Σε μία μέρα θα εκλεγεί το 1 τρίτο εξ αυτών, δηλαδή 1.357 από τους συνολικά 3.979. Εκλογική διαδικασία διοργανώνεται στις πολιτείες Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Μέιν, Μασαχουσέτη, Μινεσότα, Βόρεια Καρολίνα, Οκλαχώμα, Τενεσί, Τέξας, Γιούτα, Βερμόντ και Βιρτζίνια. Εκλέκτορες θα επιλέξουν και οι Αμερικανοί υπήκοοι του εξωτερικού, αλλά και οι έχοντες στην Αμερικανική Ιθαγένεια πολίτες της Αμερικανικής Σαμόα. Την ώρα του συνεδρίου του Δημοκρατικού Κόμματος, ο χρυσός αριθμός για να λάβει το χρήσμα ένας υποψήφιος είναι 1.991 εκλέκτορες. Για την ώρα, ο γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, που είναι το φαβορί των δημοσκοπήσεων, έχει εξασφαλίσει 58, ο Τζο Μπάιντεν 50, ενώ ο Πιτ Μπούτιτζιτς, που αποχώρησε, είχε 26.